Τον τελευταίο καιρό, κάποιοι φίλοι YouTubers Metalheads ανέβασαν διάφορα βίντεο σχετικά με τα καλύτερα ή πιο αγαπημένα 50 άλμπουμ του Black Metal σύμφωνα με τη δική τους άποψη και γνώμη. Έτσι λοιπόν αποφάσισα και εγώ να μιλήσω για τα 50 πιο αγαπημένα Black Metal albums όλων των εποχών. Να πω ότι παλιότερα είχα κάνει ένα βίντεο με 10 albums. Από τότε μέχρι και σήμερα έχω γνωρίσει περισσότερες μπάντες όσον αφορά το Black Metal, απλά για να όποιον δεν γνωρίζει. Γενικότερα, αν και είμαι γύρω στα 20 χρόνια μεταλλάς πάνω κάτω, ξεκίνησα η φάση μου στο Metal γενικότερα, ξεκίνησα ως Power μεταλλάς, εποχές μέσα της δεκαετίας του 90, στην Ελλάδα φυσικά, όπου το Power Metal με σουρανούσε. Μπορώ να πω ότι μια από τις αγαπημένες μου σκηνές στο metal σε όλη την περίοδο που είμαι μεταλλάς είναι φυσικά το epic metal, από την αρχή μέχρι και σήμερα. Μετά το power πέρασε σιγά σιγά στο thrash και στο speed metal. Φυσικά συνεχίζω και αγαπάω το thrash και το speed. Αλλά μπορώ να πω ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια έχω χωθεί ακόμα περισσότερο μέσα στο black metal. Λοιπόν, τώρα, είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσω τι να αφήσω έξω, τι να αφήσω τι να βάλω μέσα. Αλλά ήθελα τα 57 albums να ανήκουν σε 50 διαφορετικές μπάντες, έτσι ώστε να υπάρχει περισσότερη ποικιλία. Αυτό ήταν πιο δύσκολο γιατί κάποιες μπάντες μου αρέσουν περισσότερο από ένα άλμπουμ τους. Παρ' όλα αυτά αποφάσισα πραγματικά να παραμείνω στο νούμερο 50 με διαφορετικές 50 μπάντες και γι' αυτό κάποια άλμπουμς φυσικά που υπεραγαπάω έχουν μείνει απ' έξω. Τώρα, όσον αφορά ποιο έρχεται πρώτο, ποιο έρχεται δεύτερο, δεν έχει καμία σχέση, εδώ πέρα είναι όλα ανακατεμένα και όλα τα άλμπουμς που θα αναφέρω εδώ πέρα τα θεωρώ top 100% και πιο αγαπημένα στα black metal albums όλων των ειδών. Και όλων, βασικά οι χώρες που αναφέρω εδώ πέρα, δεν είναι μόνο νορβηγικό black, είναι και σουηδικό black, και ελληνικό black, και φιλανδικό black, και αμερικανικό black, και πολωνικό και ουκρανικό. Αυτές είναι οι βασικές σκηνές, και από εδώ και από εκεί κάποιες άλλες χώρες. Αλλά μπορώ επίσης να πω ότι τα είδη που θα είναι εδώ πέρα είναι διάφορα είδη. Εδώ πέρα έχω βάλει μέσα και atmospheric black και melodic black και lo-fi true Norwegian black και black thrash πάνω κάτω από και raw bestial black πάνω κάτω από διάφορα είδη του black. Πάμε λοιπόν. Άψου, ξεκινάω με τους Άψου. Η Άψου είναι ένα από τα πρώτα αμερικανικά black metal συγκροτήματα, το λεγόμενο USBM. Βέβαια, ήδη ξεκίνησαν σαν death metal στο πρώτο τους άλμπουμ, από το δεύτερο άλμπουμ και μετέπειτα άρχισαν να παίζουν ένα είδος black thrash και αυτό είναι το τρίτο τους άλμπουμ, το καλύτερο για μένα, Άψου, The Third Storm of Seathrawl, αν το διαβάζω σωστά, ένα black thrash metal διαμάντι. Να συνεχίσω με τους, βασικά είναι one man's band, Burzum του Varg και το τέταρτο του άλμπουμ Philosophy, και εδώ πέρα θα μπορούσα να φέρω φυσικά και το δεύτερο ή το τρίτο Burzum άλμπουμ, προτίμησα να φέρω το τέταρτο που είναι και το πιο ολοκληρωμένο από τη δική μου πλευρά. Ναι, μεν έχει πολύ ambient μέσα του, αλλά το θεωρώ μια από τις καλύτερες στιγμές, μπορώ να πω, του ατμοσφαιρικού νορβηγικού black metal, και μην τι άλλο είναι και μια από τις βασικές επιρροές μετέπειτα του Depressive Suicidal Black Metal. Φυσικά δεν έχω καμία σχέση με την ηλίθια ιδεολογία νεοφιλοναζιστική, αντισημιτική του Varg, με τον οποίο το μην τι άλλο. Και όπως εδώ και με διάφορα άλλα συγκροτήματα εδώ μέσα, που δυστυχώς πλησιάζουν το ναζιστικό, το NSBM, αλλά πραγματικά προτίμησα να μην έχω καμία, έτσι κι αλλιώς δεν ακούω NSBM, ή μπορώ να πω ότι δεν ακούω ξεκάθαρο NSBM. Αν κάποια συγκροτήματα έχουν φιλοναζιστές ή ναζιστές μέσα στα συγκροτήματα, αλλά δεν το περνάνε
στη μουσική, ή δεν το παίρνανε τόσο στη μουσική. Τα ακούω, μου αρέσει η μουσική, αλλά φυσικά καταδικάζω όχι τα άτομα ως άτομα και τις και τα ιδεολογήματά τους. Πάμε παρακάτω. Καναδάς, και να φέρουμε εδώ πέρα στους Blasphemy, ίσως ένα από τα πιο κυριότερα συγκροτήματα του Raw Bestial War Black Metal. Βγάλανε βασικά δύο studio albums. Αυτό είναι το πρώτο τους album, το Fallen Angel of Doom, το οποίο το θεωρώ κορυφαίο στο είδος του. Θα μου πείτε, ναι, η Σαρκοφάγο από τη Βραζιλία ήταν πιο πριν, επίσης και η Μπέχερη από τη Φιλανδία, αλλά πραγματικά η Blasphemy είναι το κάτι άλλο. Και τώρα φυσικά ένα από τα κυριότερα black metal albums όλων των εποχών, το ντεμπούτο album των Mayhem, των βασικών ηγετών του δεύτερου κύματος του black metal, The Mysteries Dom Satanas. Αν μην τι άλλο, εδώ πέρα είναι και ο Ευρώνυμος, παίζει και ο Ευρώνυμος μέσα στο album, και ο Βάργ, αν μην τι άλλο. Μιλάμε για ένα από τα καλύτερα, ίσως νορβηγικά black metal albums όλων των εποχών. Τώρα ένα album το οποίο είναι σχετικά καινούριο, βγήκε μέσα στο 2021, από μια σχεδόν άγνωστη μπάντα, και αυτό είναι το πρώτο studio album της μπάντας. Φυσικά δεν μιλάμε για μπάντα, μιλάμε για one woman's band, δηλαδή μιλάμε για μπάντα μόνο μιας κυρίας, η οποία μάλιστα είναι, σήμερα η μπάντα είναι στην Αμερική, αλλά βασικά η ίδια ήρθε από το Βέλγιο. Μιλάω για Tin Holder, αυτό είναι το όνομα της μπάντας. Και το άλμπουμ που βγήκε μέσα στο 2021 ακούει το όνομα God Slaughtering Hymns of a Folklore Peasantry. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, για μένα είναι μια από τις καλύτερες κυκλοφορίες μέσα στο 2021. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στο συγκεκριμένο άλμπουμ είναι ότι ακολουθεί πιστά τη γραμμή του ντεμπού του άλμπουμ των Satyricon, του Dark Medieval Times, αλλά με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Δηλαδή έχει μέσα και μελωδίες μεσαιωνικές και ωραίο black metal νορβηγικής σκοπιάς. Πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Τώρα ένα συγκρότημα που ξεκίνησε ως One Man's Band από την Νορβηγία, τα Άκε. Και αυτός έχει φιλοναζιστικές δυστυχώς απόψεις. Αυτό είναι και το ντεμπούτο του άλμπουμ, το αρκετά μελωδικό θα πω το συγκεκριμένο ντεμπούτο. Natestint, αν το προφέρω συνολικά, είναι Natestint Ser Porten Vid, κάτι τέτοιο. Πραγματικά μιλάω για ίσως για την καλύτερη δουλειά του συγκεκριμένου αυτού project. Τώρα, ακόμα ένα συγκρότημα που μου αρέσουν πάρα πολύ, δυστυχώς έχουν και αυτοί φιλοναζιστικές απόψεις, από ό,τι φαίνεται, και ο τραγουδιστής τους βγήκε ότι έχει ίσως και παιδοφιλικές τάσεις, άστα να πάνε. Inquisition. Inquisition, αυτοί βασικά και αυτοί προέρχονται από την Κολομβία, αλλά μετά έγιναν γνωστοί στις ΗΠΑ, που μετεκίσαν στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ. Βγάλαν 8 άλμπουμς μέχρι τώρα. Αυτό είναι και το τελευταίο τους άλμπουμ, το οποίο θεωρείται πάρα πολύ καλό, βγήκε μέσα στο 2020. Black Mass for a Mass Grave. Ξέρω ότι πολλοί δεν τους αρέσει ο Ταγκόν, όχι εκτός από τις ηλίθιες ιδεολογίες του και την παιδοφιλία του στο θέμα της φωνής του, επειδή λέει και είναι ακούγεται σαν βάτραχος, εμένα αυτό δεν με ενοχλεί. Μου θυμίζει, ναι, μου θυμίζει τον Άμπαθ τον Immortal, τουλάχιστον πρώην Immortal, μου θυμίζει τον Ατίλα, αλλά, okay, από μουσική, πάρα πολύ καλή. Τώρα ένα συγκρότημα από τη Φιλανδία, γνωστή αν μην τι άλλο, η Moon Sorrow. Η Moon Sorrow πάντα παίζανε ένα είδος μεταξύ black metal, doom metal, folk metal, epic metal, όλα μαζί. Εδώ προτίμησα να φέρω το ντεμπούτο του άλμπουμ, το Sudden Uni, το οποίο είναι περισσότερο επικεντρωμένο στο black metal. Μίλησα πιο πριν για Immortal, ας να μιλήσουμε τώρα για τους Νορβηγούς Immortal. Και Cremate είναι από τα πιο αγαπημένα μου νορβηγικά black metal συγκροτήματα μαζί με τους Dark Throne. Και εδώ πέρα θα μπορούσα να φέρω τουλάχιστον και τα 4 από τα άλμπουμ τους. Παρ' όλα αυτά, αν είναι να διαλέξω ένα άλμπουμ, φέρνω το φυσικά το 5ο τους, το At the Heart of Winter, το οποίο το θεωρώ μια από τις κορυφαίες στιγμές του black metal ever.
Ένας πάλι σχετικά καινούριο συγκρότημα από την Δανία. Και αυτό είναι One Man's Band. Αφσκι, και αυτό είναι το δεύτερο του άλμπουμ, studio άλμπουμ, που βγήκε μέσα στο 2020 και το θεωρούσα ίσως την καλύτερη black metal κυκλοφορία του 2020. Off the Jack Drummer Big Dot. Κάπως που αν το πω τον πρώτο μεταφράσω σημαίνει ότι ονειρεύομαι το θάνατό μου, κάτι τέτοιο. Πάρα μα πάρα πολύ καλό άλμπουμ ατμοσφαιρικού black metal που αγγίζει λίγο το depressive suicidal black metal αλλά χωρίς να γίνεται depressive suicidal, περισσότερο ατμοσφαιρικό black. Enslaved από την Νορβηγία, μετέπειτα φυσικά γίνανε περισσότερο progressive, αλλά εδώ πέρα ακόμα παίζανε Viking epic black metal και αυτό είναι το δεύτερο τους άλμπουμ, το Frost. Να μην τι άλλο. Να συνεχίσω εδώ πέρα τώρα να πάω σε ένα από τα σημαντικότερα Ισραηλινά συγκροτήματα, τους Μέλεχ Ες. Οι Μέλεχ Ες του Άσμεντι, έχω την τιμή να τον γνωρίζω και προσωπικά, τον Τζόρτζ, τον Άσμεντι. Λοιπόν, τον Άσμεντι, τον Τζόρτζ βασικά, Μουράτ. Λοιπόν, οι Μέλεχ Ες έχουν αυτό το είδος, ο βασιλιάς της φωτιάς, αν το βάζω στα εβραϊκά, έχουν αυτό το στυλ του Μεσοποτάμιαν Black Thrash Metal με έναν πάρα πολύ καλό τρόπο. Έχουν φυσικά και άμεση σχέση με τους Άψου, αλλά εδώ το μεσοποταμιακό ανατολικό κομμάτι ταιριάζει πάρα πολύ στο Black Thrash Metal τους. Εδώ είναι το τρίτο τους άλμπουμ, το καλύτερο για μένα, το Sphinx. Πάω τώρα σε ένα από τα σουηδικά συγκροτήματα του λεγόμενου μελωδικού σουηδικού black. Κάποιοι θα πούνε ότι έχει και death metal στοιχεία. Okay. Είναι Necrophobic με το άλμπουμ τους Dark Side. Ένα δικημένο συγκρότημα από την Αγγλία, η Bal Sagoth. Βγάλαν βασικά 6 άλμπουμς. Μέχρι που διέλυσαν τώρα, νομίζω ότι χωρίς τον Byron φτιάξαν ακόμα ένα συγκρότημα με ακόμα ένα άλμπουμ. Πώς λέγονται, Cruel, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι το όνομα. Πάντως η Bal Sagoth εδώ πέρα, μιλάμε για ένα συγκρότημα το οποίο συνδυάζει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο και το black metal και το epic metal και το ατμοσφαιρικό metal και το power metal. Με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, αυτό είναι το δεύτερο τους καταπληκτικό τους άλμπουμ. Starfire Burning, You Upon the Iced Veiled Throne of Ultima Thule. Ναι, έχουν όλους αυτούς τους τεράστιους τίτλους στα τραγούδια τους. Bal Sagoth. Ένα νορβηγικό επίσης σημαντικό συγκρότημα, η Ulver από την Νορβηγία. Βασικά η Ulver, ξεκάθαρο black, παίξανε στο πρώτο τους άλμπουμ που ήταν βασικό, ήταν ένα είδος μεταξύ black και folk. Το δεύτερο τους άλμπουμ ήταν μόνο folk μουσική. Το τρίτο τους άλμπουμ, που είναι και το τελευταίο τους γενικότερα metal, black metal και metal άλμπουμ, το Nathan's Madrigal, το οποίο το θεωρώ ίσως πάρα πολύ καλό straight to your face νορβηγικό black. Μετά από αυτό οι Ulver άρχισαν σιγά σιγά να εγκαταλείπουν γενικότερα, όχι μόνο το black metal, αλλά όλο το metal γενικότερα. Αν και παραμένουν ποιοτικοί στη μουσική που παίζουν. Τώρα πάω σε ένα πάλι One Man's Band, μη τι άλλο το Black Metal φημίζεται για One Man's Band, από τη Γερμανία, από το Δίζικοφ της Γερμανίας, ο Falkenbach, που παίζει ένα είδος μεταξύ επικού folk black metal, με επιρροές φυσικά από Bathory. Εδώ είναι το album με το οποίο τον γνώρισα, Heralding the Fireblade, καταπληκτικό album από όλες τις πλευρές. Και όλο το άλμπουμ είναι ένα και ένα. Έχουμε να ακούσουμε από αυτόν αρκετά χρόνια πια. Νομίζω ότι είχε βγάλει 6 studio albums. Αν δεν κάνω λάθος, έχω κάνει και album, έχω κάνει και βίντεο για τα albums των Falkenbach. Του Falkenbach. Τώρα, ακόμα ένα συγκρότημα ατμοσφαιρικού black. Πολύ καλού ατμοσφαιρικού black από την Ουκρανία. Drutk. Αν προφέρω σωστά το όνομα και το album λέγεται Blood in Our Wells. Δυστυχώς και εδώ πέρα έχουμε
συγκρότημα το οποίο έχει σχέση με νεοναζιστές. Αν μην τι άλλο, ο mastermind του συγκροτήματος είναι νεοναζί, που έχει άλλο επίσης συγκρότημα που πλησιάζει πολύ το NSBM, τους Hate Forest. Αν και στους Hate Forest έχουν γράψει μόνο δύο τραγούδια με φιλοναζιστική ιδεολογία από ό,τι φαίνεται. Αλλά οι τύποι είναι νεοναζί. Η Drucht, αλλά εδώ πέρα παίζουν ένα ξεκάθαρο ατμοσφαιρικό black metal πάρα πολύ καλά παιγμένο. Και θα παραμείνω στο ατμοσφαιρικό black. Calatan Brood από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βασικά ο τραγουδιστής των Visigoth, των Epic Metallers, Visigoth είναι ο τραγουδιστής του συγκροτήματος. Η Calatan Brood είναι ίσως ένα από τα καλύτερα παιδιά των Summoning. Παίζουν αυτό το είδος του ατμοσφαιρικού, επικού, Tolkien black metal. Άμα καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και αυτό είναι το μόνο τους άλμπουμ μέχρι τώρα δυστυχώς, το Echoes of Battle. Για να καταλάβετε πόσο μου αρέσει αυτό το άλμπουμ. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ πέρα, να το δείξω και από εδώ. Το έχω ως ραφτό επάνω στο Battle Vest μου. Στο Battle Jacket μου. Calatan Brood από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τώρα ένα κλασικό επίσης black metal album, το οποίο το μισούν όλοι οι ελιτιστές, οι true black metalers, Dimmu Borgir, okay, από Νορβηγία. Και εδώ πέρα θα μου πείτε τι δεν φαίνονται, θα μπορούσα να φέρω και το πρώτο τους album και το δεύτερο τους album. Προτίμησα παρόλα αυτά να φέρω το τρίτο τους album, το οποίο και τους γνώρισα κιόλας, το Enthroned Darkness Triumphant, το οποίο είναι ένα διαμάντι του Majestic Black Metal. Ναι, στην αρχή ήταν περισσότερο Melodic Black, μετά το γύρισαν περισσότερο Atmospheric Black, σήμερα είναι περισσότερο ατμοσφαιρική μουσική, ατμοσφαιρικό metal παρά Black Metal, αλλά αφήστε το αυτό, στον άλλο κεφάλαιο, Dimmu Borgir, από Νορβηγία. Τώρα, ακόμα ένα συγκρότημα το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ μουσικά. Δυστυχώς ο τύπος είναι One Man's Band επίσης, δυστυχώς ο τύπος είναι και αυτός νεοναζί. Βέβαια τώρα τον τελευταίο καιρό λέει ότι δεν είναι, αν και παλιότερα έχει γράψει δύο καθαρά ναζιστικά τραγούδια. Στο άλμπουμ του έχει φωτογραφηθεί με αγγελωτούς σταυρούς και σβάστηκες και με σημαίες του Τρίτου Ράιχ. Okay, δεν νομίζω ότι ο τύπος δεν ήταν νεοναζί. Μιλάω ένα συγκρότημα One Man's Band από τη Φιλανδία, Satanic War Master. Εδώ νομίζω ότι είναι το δεύτερο του άλμπουμ ή το τρίτο του άλμπουμ, δεν είμαι σίγουρος. Το προτίμησα αυτό το άλμπουμ κιόλας επειδή εδώ πέρα δεν έχει τίποτα το φιλοναζιστικό ή το αντισημιτικό στους στίχους του. Το Opferblatt, αν το προφέρω σωστά, αλλά παίζει ένα πολύ καλό στυλ lo-fi ως ένα σημείο. Ιδιαίτερου φιλανδικού black metal. Τώρα ακόμα μια κλασικούρα από την Νορβηγία, Emperor, οι πατέρες του Majestic Black Metal. Εδώ πέρα είχα βέβαια την ένσταση να φέρω τα δύο πρώτα τους EP, το Wrath of the Tyrants ή το Emperor EP. Προτίμησα παρόλα αυτά να φέρω το πρώτο τους debut τους album, In the Nightside Eclipse, το οποίο θεωρείται επίσης μια από τις κορυφαίες δουλειές του νορβηγικού black. Και θεωρείται ίσως ο καλύτερος Majestic Black Metal δίσκος. Τώρα, ακόμα ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, η Swedish Bathory του Gorthon, Rest in Peace. Βασικά το αγαπημένο μου Bathory album είναι το Hammerheart, παρόλα αυτά, επειδή το Hammerheart ίσως μπορεί να θεωρηθεί λιγότερο black, προτίμησα να φέρω την επιτομή μεταξύ του Epic και του Black Metal στους Bathory, το Blood, Fire, Death. Τώρα, ένα συγκρότημα το οποίο το αγαπήσαμε πολύ στην Ελλάδα. Μιλάμε για τους Βέλγους Ancient Rites. Δυστυχώς σήμερα και αυτοί έχουν σχετικά χαθεί. Εδώ πέρα μιλάμε οι πρώτες τους δύο δουλειές. Εγώ αγαπάω. Αν εξαιρέσω το τελευταίο τους άλμπουμ, όλες οι δουλειές τους είναι προσεγμένες, αλλά οι τρεις πρώτες τους δουλειές, να το πω έτσι, είναι το κάτι άλλο.
Άντε να βάλω και μέσα και τον Τίμι Καρκός, να βάλω οι τέσσερις πρώτες δουλειές. Αλλά το δεύτερο τους άλμπουμ συνεχίζει να είναι το πιο αγαπημένο, το Blasphemia Eternal. Και αυτοί παίζανε ένα είδος μεταξύ black metal, thrash, με κάποιες thrash επιρροές, με κάποιες epic και folk επιρροές στον ήχο τους. Πολύ καλή Ancient Rites, πολύ αγαπημένη στην Ελλάδα, αν και αυτοί είχαν κάποιες φιλοναζιστικές, θα μπορούμε να πούμε, σχέσεις. Αλλά παρόλα αυτά μιλάμε για ένα πολύ πολύ καλό συγκρότημα. Κρίμα που σήμερα ακούγονται το τελευταίο του ως άλμπουμ, δεν θα το έλεγα απολύτως κακό, αλλά θα έλεγα ότι είναι σαν ένα είδος δεύτερης κατηγορίας Balsagoth. Και μετά βέβαια χάθηκαν. Τώρα, αν μην τι άλλο, ίσως το καλύτερο black metal άλμπουμ που έχει βγει από όλη την ελληνική σκηνή, την ελληνική black metal σκηνή, Rotting Christ, και το τέτοιο τους άλμπουμ, το Triarchy of the Last Lovers, αν μην τι άλλο. Για μένα είναι αν και στους Rotting Christ τα πιο αγαπημένα μου άλμπουμ είναι το A Dead Poem και αυτό το συγκεκριμένο, και φυσικά προτιμώ και το Non Serviam και το Mighty Contract, παρ' όλα αυτά προτιμώ να βάλω αυτό σαν μέσα στα 50 καλύτερα black metal albums όλων των εποχών, όλων των ειδών, σχετικά με τη δική μου πάντα αγαπημένη γνώμη, προσωπική γνώμη. Να συνεχίσω τώρα με ακόμα ένα συγκρότημα καταπληκτικό, η Πολωνή Μούγκλα, αν προφέρω σωστά το όνομα στα πολωνικά, με το τρίτο τους άλμπουμ Exercise in Futility, ένα άλμπουμ το οποίο τάραξε τα νερά στο μοντέρνο black metal. Και αυτοί δυστυχώς, ας μην κρύβομαστε πίσω το δάχτυλό μας, έχουν ναζιστικές απόψεις και φιλοναζιστικά projects, αν και αυτοί τελικά ήρθαν να παίξουν στο Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά μίλησα πριν για τον Satanic War Master και αυτός θέλει να έρθει να παίξει τώρα στο Ισραήλ. Άκουσον. Okay. Λοιπόν, Μούγκλα. Ένα πολύ πολύ καλό άλμπουμ από όλες τις πλευρές. Το Exercises in Futility. Να γυρίσω τώρα πίσω στη Νορβηγία. Ένα από τα καλύτερα epic black metal νορβηγικά συγκροτήματα και άλμπουμς. Οι Hades. Αλλάξαμε μετά το όνομά τους Hades Almighty εξαιτίας των Αμερικάνων thrashers Hades. Και εδώ μιλάω για το άλμπουμ The Dawn of the Dying Sun. Δεν είμαι σίγουρος είναι το δεύτερο ή το τρίτο τους άλμπουμ, αλλά μιλάμε για ένα διαμάντι του επικού Black. Τώρα, ένα πολύ συγκρότημα γνωστό, το οποίο το μισούν οι ελιτίστες, η Πολωνή Behemoth. Και, όχι, μην ανησυχείτε, δεν θα βάλω εδώ πέρα κάποιο από τα death metal album τους. Η Behemoth στα δύο τουλάχιστον στούντιο πρώτα τους album και στα πρώτα τους EPs και demos παίζανε black metal, ξεκάθαρο black metal. Εδώ φέρνω το δεύτερο τους album, το Grom, που είναι ξεκάθαρο black. Πάω τώρα σε ακόμα ένα αγαπημένο σουηδικό μελωδικό black metal συγκρότημα, τους Down. Οι Down έχουν βγάλει βασικά δύο studio albums και ένα EP. Αυτό είναι το δεύτερο και τελευταίο τους album μέχρι και τώρα, το Slaughter Sun, το Crown of the Triarchy, πάρα πολύ καλό album από όλες τις πλευρές. Συζητιέται ότι οι Down θέλουν να ξαναεπανωθούν, ότι έχουν επανωθεί και ότι θέλουν να φτιάξουν καινούριο album μέσα στον καιρό που μας έρχεται. Βλέποντας και κάνοντας, πάντως αυτή για μένα είναι καταπληκτική. Τώρα, μίλησα πριν για τους Summoning και φυσικά ήρθε η ώρα για τους Αυστριακούς Summoning. Ίσως ένα από τα καλύτερα ατμοσφαιρικά black metal συγκροτήματα που συνδυάζουν την Tolkien με θεματολογία με πολύ επικό στυλ. Αυτό είναι το δεύτερο τους, αν δεν κάνω λάθος, άλμπουμ και το καλύτερο για μένα, το Minas Morgul. Τώρα, ένα από τα καλύτερα νορβηγικά one man's band συγκροτήματα, που βέβαια κυκλοφόρησε το άλμπουμ του χρόνια μετά από το
κυκλοφόρησε το full length studio album του, υπήρχε και τα demos πιο πριν. Thorns του Black Thorn το έβγαλε αυτό το album μετά που αποφυλακίστηκε, και μιλάμε ίσως και το για την βασική, ίσως το ένα από τα καλύτερα albums που συνδυάζουν το industrial με το black metal, ή αυτό που λέγεται ως αλλιώς ως intelligent black metal. Επηρέασε μετέπειτα και Mayhem και Satyricon και ό,τι θέλετε. Τώρα, ακόμα ένα από τα πιο αγαπημένα μου black metal συγκροτήματα από τη Σουηδία, Dissection, Melodic Black, Metal, κάποιοι θα σου πούνε Black and Death, δεν παίζει ρόλο τόσο πολύ. Το δεύτερο και πιο αγαπημένο album, θα μπορούσα να βάλω εδώ πέρα και το Chamberlain, αλλά προτιμώ το Storm of the Blight's Bane. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ και το Rain Chaos παρόλα αυτά, παρόλα το θεωρώ ως Black and Melodic Death, γι' αυτό παραμένω στο Storm of the Light's Bane, τον Dissection. Τώρα, ένα από τα projects του Fernie στον Dark Throne, η αγαπημένη Isengard. Λοιπόν, η Isengard κυκλοφόρησε βασικά τρεις μόνο δουλειές, και μάλιστα η τελευταία τους δουλειά που πολλοί δεν την αγάπησαν βγήκε μέσα στο 2020. Αυτό είναι και το δεύτερο και κυριότερο του άλμπουμ, το Host Morke, στο οποίο ο Fernie συνδυάζει ένα είδος νορβηγικού folk με black metal. Και αν μιλάμε για αυτό το συνδυασμό μεταξύ folk και black metal, το οποίο το έκαναν και οι Ulver, το έκανε όμως και ο Fenris, όχι μόνο στους Isengard, αλλά ακόμα περισσότερο στους Storm. Ένα συγκρότημα το οποίο έβγαλε μόνο ένα άλμπουμ και χάθηκε μετέπειτα, δυστυχώς, γιατί μιλάμε για ένα καταπληκτικό άλμπουμ που συνδυάζει νορβηγικό folk με black metal. Εδώ πέρα ήταν και ο Fenris από τους Dark Throne και ο Satyr από τους Satyricon. Και νομίζω η τραγουδίστρια των Third Mortal, των νορφηγών ατμοσφαιρικών Metallers, πάρα μα πάρα πολύ καλός άλμπουμ, το οποίο ακούει στο όνομα Nordavind. Και αν μιλάω για Fernis, θα μιλήσω για το δεύτερο αγαπημένο μου black metal άλμπουμ από την Νορβηγία, τους Dark Throne, είπα πριν τους Immortal, τους Dark Throne τώρα. Κάποτε είχα αναφέρει φυσικά στο αγαπημένο μου άλμπουμ και φυσικά από την ανίερη τριλογία τους το λεγόμενο ως Blaze in the Northern Sky. Παρ' όλα αυτά εδώ πέρα θα αναφέρω, αν μην αντιλέξω μόνο ένα άλμπουμ, θα αναφέρω το τρίτο άλμπουμ αυτής της ανίερης τριλογίας, το πω έτσι. Το Transylvanian Hunger, αν μην τι άλλο, ίσως η πιο low-fi δουλειά τους, αν μην τι άλλο, μιλάμε για masterpiece όλων των εποχών. Θα παραμείνω στην Νορβηγία και πάω στους Carpathian Forest, οι οποίοι έχουν μείνει λίγο στη σκιά των υπόλοιπων. Ένα πολύ καλό black metal συγκρότημα, το οποίο αυτό είναι το τρίτο τους άλμπουμ από τα πέντε τους studio albums, το Morbid Fascination of Death, στο οποίο συνδυάζουν ένα είδος μεταξύ black metal, punk, jazz, με πολύ καλό τρόπο. Να γυρίσω τώρα πίσω στην Σουηδία, πάλι ένα μελωδικό σουηδικό black, πολύ καλό. Η Witterland και το μόνο τους άλμπουμ που βγάλανε, το Welcome My Last Chapter, το οποίο θεωρείται καταπληκτικό και συναγωνίζεται ακόμα και τους Dissection. Θα μπορούσα να παραμείνω στους Gorgoroth από την Νορβηγία, παρ' όλα αυτά θα αναφέρω ακόμα ένα συγκρότημα του Gaal, του Streldom. Αυτή είναι λίγο περισσότερο στη σκιά των Gorgoroth. Εδώ θα αναφερθώ σε μια από τις μετέπειτα δουλειές των Streldom, το Till Mine, αν το προφέρω σωστά. Μιλάμε για ένα πολύ πολύ καλό άλμπουμ. Πάμε πίσω στη Σουηδία, Dark Funeral, ακόμα ένα συγκρότημα που οι ελιτιστές δεν το χωνεύουν, και εδώ θα μπορούσα να φέρω το debut του άλμπουμ, προτίμησα να φέρω όμως το δεύτερο του άλμπουμ και το πιο αγαπημένο για μένα,
τον Dark Funeral, Vobiscum Satanas. Τώρα μίλησα για Αυστρία πιο πριν και μίλησα για Summoning, θα μιλήσω τώρα για ακόμα ένα συγκρότημα πολύ σημαντικό από την Αυστρία, ατμοσφαιρικού, μεταξύ ατμοσφαιρικού και μελωδικού Black, τους Abigor, να μην τι άλλο, και την καταπληκτική τους αυτή δουλειά, Nachtigsmen from the Twilight Kingdom. Τώρα, μία από τις δουλειές του πρώτου κύματος του Black Metal από την Ουγγαρία, η Tormentor του Attila, μην τι άλλο, και το ένα και μοναδικό του στούντιο άλμπουμ, Anno Domini. Τον Tormentor, τον Ούγγρον Tormentor. Τώρα ένα συγκρότημα το οποίο θεωρείται ίσως η κυριότερη επιρροή του Depressive Suicidal Black Metal, το DSBM, μαζί με τους Μπουρζού, τον Μπουρζού. Και αναφέρομαι στους Γερμανούς Bethlehem, και εδώ πέρα θα αναφερθώ στην τρίτη τους δουλειά, που ακούει το όνομα, βασικά θα αναφέρω μόνο προς τα αρχικά των λέξεων, Suicides, μην τι άλλο. Μιλάμε για ένα καταπληκτικό άλμπουμ που κινείται τόσο στο Black όσο και στο Doom Metal, αλλά με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Διαμάντι το συγκεκριμένο άλμπουμ των Bethlehem. Να πάω τώρα σε ένα από τα καινούργια συστητικά συγκροτήματα από τον Καναδά. Νομίζω ότι είναι από το Quebec του Καναδά. Η Spectral Wound. Spectral Wound και το άλμπουμ τους Infernal Decadence. Νομίζω ότι είναι και το δεύτερο τους άλμπουμ, studio άλμπουμ. Μάλιστα κυκλοφόρησαν και τρίτο άλμπουμ μέσα στο 2021. Αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ επίσης τάραξε τα νερά την εποχή που βγήκε. Μιλάμε για ένα πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ μοντέρνου καλής υφής black metal. Να γυρίσω τώρα πίσω σε μια κλασικούρα, Satyricon, και εδώ πέρα τα δύο πρώτα τους άλμπουμ των Satyricon είναι τα πιο αγαπημένα, αλλά τώρα θα αναφερθώ πάντα στο debut του άλμπουμ Dark Medieval Times. Τώρα να πάμε στη Σουηδία πάλι, στους Vatain από την Σουηδία, ίσως όπως λέμε τους κυριότερους συνεχιστές του Dissection. Η Vatain για μένα το καλύτερο άλμπουμ όλων των εποχών και το πιο αγαπημένο παραμένει το τέταρτο τους άλμπουμ, το Lawless Darkness. Παρεμπιπτόντως ότι μέσω αυτού και τους γνώρισα. Πάω τώρα σε ακόμα ένα από τα συγκροτήματα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του USBM, και αυτό είναι One Man's Band, Judas Iscariot. Iscariot, δεν ξέρω πώς το προφέρω σωστά στα αγγλικά. Ιούδας ο Ισκαριώτης. Και αυτό είναι το τελευταίο του και πέμπτο του άλμπουμ, To Embrace the Corpses Bleeding. Στα υπόλοιπα του πρώτα του άλμπουμ θεωρείται ότι είναι το αντίστοιχο των Dark Throne, Lo-Fi Black, αλλά εδώ πραγματικά φτάνει στην κορυφή. Ακόμα ένα συγκρότημα το οποίο επίσης οι ελιτίστες το μισούν εντελώς, αν και φαίνει πολύ κόσμο μέσα στο Black, οι Βρετανοί, αν μην τι άλλο, Grout or Filth, μετέπειτα γίνανε περισσότερο extreme metal, αλλά βασικά στην αρχή ήταν Gothic Black Metal. Και εδώ αναφέρομαι στην κορυφαία δουλειά τους, αν μην τι άλλο, το πέμπτο τους, αν δεν κάνω λάθος, άλμπουμ, Cruelty and the Beast. Επίσης το θεωρώ καταπληκτικό το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ. Αν και μου αρέσουν όλες τις τελευταίες τους δουλειές πάρα πολύ. Πάω τώρα πίσω στην Ελλάδα, στους αγαπημένους Νεκρομάντια. Αν μην τι άλλο, το τελευταίο κύκνιο άσημα των Νεκρομάντια βγήκε μέσα στη χρονιά του 2021. Λοιπόν, εδώ πέρα θα αναφερθώ στην κυριότερη και κορυφαία τους δουλειά, το δεύτερο τους άλμπουμ που ακούει στο όνομα Scarlet Evil Waiting Black. Να συνεχίσω εδώ πέρα τώρα με ακόμα λίγα συγκροτήματα, να φτάσουμε στο νούμερο 50. Γυρίσω πίσω στη Σουηδία, στους Marduk.
Η μάνα του και αυτή είναι ολόκληρη ιστορία, αν είναι φιλοναζί ή όχι. Το αρνούνται βέβαια, αν και... Έχουν και αυτοί, αν μην τι άλλο, όλα τα τελευταία τους άλμπουμ εξυμνούν το Τρίτο Ράιχ. Στο Βικτόρια αυτό κάνουν βασικά. Αν και αυτοί έχουν έρθει να παίξουν στο Ισραήλ. Αλλά για μένα η κορυφαία τους πάντα δουλειά συνεχίζει να είναι το τέταρτο τους άλμπουμ, το πρώτο με τον Legion. Heaven shall burn when we are gathered. Αυτό μαζί με το North Wind που ακολούθησε το πέμπτο τους άλμπουμ, το θεωρώ τα δύο κορυφαία Marduk albums όλων των εποχών. Ακόμα ένα συγκρότημα από την Νορβηγία, μελωδικού θα λέγαμε black metal, που έχει άμεση σχέση με τους Dimmu Borgir, όπως καταλαβαίνετε, αναφέρομαι στους Old Man's Child, και εδώ πέρα πάλι είχα τον ενδιασμό να φέρω το debut album, παρόλα αυτά φέρω το δεύτερο του album, το δεύτερο τους album, The Pagan Prosperity. Και τελευταίο, αλλά όχι last but not least, okay. Ακόμα ένα άλμπουμ από τη συγκρότημα από τη Σουηδία, μελωδικού black metal, η Lord Belial, ή αλλιώς Lord Belial, δεν ξέρω πώς θα το προφέρω ακριβώς στα αγγλικά, αν και στα εβραϊκά Belial είναι η εβραϊκή λέξη και προφέρεται Belial, ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη, Lord Belial, Belial, όπως θέλετε πείτε το, με το δεύτερο τους αυτό καταπληκτικό άλμπουμ, Under the Moonlight Gate, που μάλιστα βγήκε από την δική μας Flogger, από την Flogger Records, στην ελληνική η συγκεκριμένη επανέκδοση. Μιλάμε για ένα καταπληκτικό μελωδικό black metal, κάποια που είναι black and death, δεν παίζει ρόλο τόσο πολύ, μελωδικό black metal άλμπουμ όλων των εποχών. Αυτά όσον αφορά τις καλύτερες 50 δουλειές, αγαπημένες δουλειές του black metal από το Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ, stay metal και stay heavy και stay black metal.